Κύριε Παπουτσί, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καταρχήν να σας ρωτήσουμε για τον τουρισμό και μετά σας ρωτήσουμε, ας πούμε, για τους Τούρκους που σας εξαφανίζουν από τους χάρτες. Ναι, ο τουρισμός τώρα αυτή την περίοδο είμαστε πάρα πολύ χαμηλά. Δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου κίνηση. Ναι. Θα δείτε, δηλαδή, το Καστελέζο δεν έχει καμία σχέση το φετινό με το περσινό. Εντάξει, είναι γενικό το κλίμα στην Ελλάδα, το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε. Όχι, πέρσι, ας πούμε, πόσος κόσμος ήταν στο νησί τέτοια εποχή? Καταρχήν ήταν πάρα πολύ ο κόσμος, εντάξει. Ήταν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αν πάρουμε την ίδια εποχή. Ήταν σχεδόν με ένα 60-70% πληρότητα στα δωμάτια, τα ξενοδοχεία ήταν όλα ανοιχτά. Και τώρα? Υπήρχε ο ημερήσιος τουρισμός που ερχόταν από την Τουρκία, για να το πούμε και αυτό. Σωστά. Υπήρχαν τα γιότ τα οποία ήταν ανοιχτά και το ημερήσιο από την Ρόδο φέρνανε κόσμο. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε, είναι κλειστά, δεν έχουν ανοίξει καθόλου ακόμη το γιότ, είναι κλειστή η Τουρκία, οπότε έχουμε πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχει ούτε αυτά τα ημερόπλια από Τουρκία, έχουν διακοπή αυτά. Νομίζω είναι Καστελόριζο, έτσι δεν είναι? Αυτά υπάρχουν δύο ημερήσια κάθε μέρα. Φέρνανε περίπου 100 το λιγότερο άτομα την ημέρα, μέχρι μπορεί και 300. Μάλιστα. Τώρα στα των εθνικών θεμάτων, επειδή σας έχει εξαφανίσει η Τουρκία από το χάρτη, τι συζητάτε? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ότι φοβάστε, γιατί είναι αυτό που λέμε συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Ακριβώς. Φόβος δεν υπάρχει σε εμάς. Αυτό είναι συνηθισμένο το φαινόμενο. Εντάξει, το έχουμε συνηθίσει βασικά να μην μας βλέπουμε στο χάρτη εμάς καθόλου, είτε από την Τουρκία, είτε και μερικές φορές και από τους ελληνικούς χάρτες. Να το λέμε και αυτό. Οπότε είμαστε συνηθισμένοι, δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι απέναντι. Η σχέση μας εμάς με την Τουρκία, με το ΚΑΣ, είναι καλές. Ξέρετε ότι είναι αλληλένδετα δηλαδή, τα μέρη. Ο τουρισμός εξαρτάται και από τις δύο μεριές. Δηλαδή και αυτοί εξαρτούνται από εμάς και εμείς από αυτούς. Οπότε έχουμε και εμείς φίλους και αυτοί έχουν φίλους από εκεί, από εμάς εδώ. Οι λαοί μεταξύ τους δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Και οι άνθρωποι. Και για ψώνια οι άνθρωποι. Συνέχεια, γιατί είναι πολύ κοντά. Και οι ίδιοι έρχονται. Δηλαδή, θα δείτε ανθρώπους που τους λέμε, που ξέρω εγώ, ξέρω άνθρωπο βασικά 40 χρόνια. Δεν έχει να κάνει δηλαδή ότι δεν τους γνωρίζουμε. Να σας πω, κινητικότητα με τουρκικές ακτεωρούς, λιμενικό ή άλλα πλοία κτλ. Υπάρχει τίποτα εκεί αυτές τις μέρες? Πρόσφυγες όχι. Έχει πολύ καιρό να εμφανιστεί κάποιος. Κινητικότητα σίγουρα θα υπάρχει έξω. Εντάξει, υπάρχουν πράγματα που δεν τα βλέπουμε. Απλώς δεν υπάρχει αυτό το. Δηλαδή, ο φόβος. Ο φόβος. Δηλαδή, κάποιος από την Αθήνα μπορεί να ακούει αυτή τη στιγμή ότι στο Καστελόριζο γίνονται πράγματα και θαύματα και δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι, να σας πω κάτι. Έχει ένα μισή χρόνο και μπορεί και περισσότερο. Όλες οι πληροφορίες που έρχονται στο Πεντάγωνο, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Λένε ότι μπορεί να γίνει ένα επεισόδιο εκεί στα ανοιχτά του Καστελόριζου, γιατί η Τουρκία μπορεί να βγάλει αυτά τα ερευνητικά της σκάφη. Από εκεί ξεκινάει. Αν θα πλησιάσει το Καστελόριζο, ας πούμε, το ερευνητικό τουρκικό σκάφος, πώς θα απαντήσουμε εμείς? Εμείς γι' αυτό, ας πούμε, έτσι σας το ρωτάμε. Τώρα, να σας ευχηθούμε. Σίγουρα. Προετοιμάζεται για πόλεμο, αν θέλει ειρήνη. Αυτό είναι σίγουρο. Και πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή όλοι. Καλό είναι αυτό, δεν χαλάει κάτι, αλλά δεν υπάρχει ο φόβος. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Κύριε Παπουτσί, εσείς καράβια έρχονται, πόσα καράβια έρχονται τώρα στο Καστελόριζο? Καράβια, είμαστε στην καλύτερη φάση της περίοδου της ζωής μας στο Καστελόριζο, αν μπορούμε να πούμε. Έχουμε κάθε μέρα πλοίο. Έχει πλοία που δηλαδή πηγαίνουν, έρχονται δύο φορές την ημέρα. Μπράβο. Τώρα που δεν έχει κόσμο. Τώρα που δεν έχει κόσμο. Εντάξει, δεν έχει να κάνει με τον κόσμο. Ο κόσμος ήταν μια συγκυρία που ήρθε μετά από την απόφαση του Υπουργείου για να βάλει πλοία. Οπότε εμείς οφείλουμε να πούμε ευχαριστώ στο Υπουργείο και οφείλουμε να πούμε ότι το θέλουμε, να το στηρίξουν, να το φέτος γίνεται αυτό, πρώτη χρονιά γίνεται φέτος αυτό. Πρώτη χρονιά, ναι. Είχαμε δύο δρομολόγια την εβδομάδα που ήταν και γραμμή από τον Πειραιά με την Πλουστάρ και ένα με το τοπικό, το 12 από τη Ρόδο. Τώρα υπάρχουν τρεις φορές το 12 τοπικά από τη Ρόδο, τα οποία τα δύο έρχονται εσωτερικά από τη Ρόδο, δηλαδή μπορούν να φέρνουν κόσμο την ίδια μέρα και να γυρίσουν πίσω με μια παραμονή 4 ώρες στο Καστελόριζο. Και υπάρχει και μια καινούργια εταιρεία, το ΙΣΑΟΣ, η οποία έχει 3 δρομολόγια την εβδομάδα και από τη Ρόδο προς Καστελόριζο και επιστροφή είναι εντελώς δωρεάν και για τους κατοίκους τους μόνιμους, όπως είναι και οι υπόλοιπες εταιρείες. Πολύ ωραία. Αλλά και για τους τουρίστες αυτοί. Είναι αυτές μάλλον οι επιδοτούμενες γραμμές στις άγονες γραμμές. Είναι όλα επιδοτούμενα. Άρα κάθε μέρα, δηλαδή, κοιτάξτε τώρα να δεις τι ηρωνία, έτσι.
φέτος που μπήκανε τα πλοία και θα δουλεύανε τόσο πολλοί άνθρωποι, θα γινόταν πιο εύκολα θα μπορούσε να πας στο Καστελόριζο. Που λέει, είχαμε ενδείξει στο Καστελόριζο και μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Από τις καλύτερες, ίσως και καλύτερη μπορούσε να γίνει. Κύριε Παπουτσί. Δυστυχώς μας τα χάλασε ο κορονοϊός. Ας μείνουν τα πλοία και δεν πειράζει. Θα έρθουν και άλλα καλοκαίρια. Φορά... Καλά να είμαστε. Και μακάρι να μείνουν. Ευχαριστούμε το Υπουργείο, το θέλουμε. Έρχεται και ο Υπουργός την άλλη εβδομάδα, θα το πούμε και από κοντά. Ναι, αλλά θέλω να σας πω, κοιτάξτε, να δείτε. Τώρα, πειραματικά θα πήγαινε να δουλέψει αυτό το πράγμα. Ναι, παιδί μου, ναι, και έπεσε πάνω στον κορονοϊό, ας πούμε. Σου λέει ο άλλος μπορεί να είναι ασύμφορο. Να πάσε πριν τον κορονοϊό. Αυτό, ναι. Ότι μπορεί να σου πει ότι είναι ασύμφορο. Ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί και η επιδότηση. Την καλημέρα μας στο όμορφο Καστελόριζο. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας, κύριε Παπουτσί.